Γεια χαρά σε όλους. Την προηγούμενη φορά λοιπόν πήγαμε και φάγαμε την ανυπέρβλητη Lady Maria. Τώρα για να καταλάβετε, μπορούμε να αγοράσουμε τη στολή της και προσωπικά είναι μια πάρα πολύ ωραία στολή αν έχετε γυναικείο χαρακτήρα. Δυστυχώς δεν είναι για ανδρικό τόσο, δεν πηγαίνει και τόσο. Λοιπόν, είπαμε, αφού τη σκοτώσαμε, μας είχε πει ο Σίμων πριν ότι κρύβει το μυστικό. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μυστικό κρύβει. Astral Clock Tower σταματήσαμε. Ο σκοπός μας ήταν να τη σκοτώσουμε για να μάθουμε το μυστικό που κρύβει. Για να δούμε τώρα τι μυστικό κρύβει. Μπορεί να ήταν και bug γιατί μου εμφάνισε Research Hall ενώ είμαστε στο Astral Clock Tower. Και αφού την νικήσαμε πήραμε κάτι σαν δίσκο, οπότε πάταμε Hold Up, το Celestial Dial. Και το δέος. Επιρροές του Μιγιασάκη από τον Lovecraft, όπως θέλετε πέστε τον, φαίνονται σε αυτή την περιοχή, στην καλύτερη περιοχή του Bloodborne. Σε μία από τις πιο τραγικές περιοχές που τα εγκλήματα της Lady Μαρίας και του Γκέρμαντ φαίνονται. Εδώ που η κατάρα ξεκίνησε. Ποιο είναι αυτό το kit? Ποιο είναι αυτό? Ποια είναι αυτή η Mother Goss? Ποιοι είναι αυτοί οι Blasphemous Murders από τον Bergenworth? And their children's children forevermore. Αυτός καταργέται τώρα. Κάποιος μουρμουρίζει λόγια για κάποιους και για μια mother goss. Φύση Hamlet, κυρίες και κύριοι, η καλύτερη περιοχή του Bloodborne. Αυτή την περιοχή έκρυβε η Lady Maria που δεν ήθελε να πάμε. Αλλά ο Σίμων ήθελε να πάμε γιατί πιστεύει σε εμάς. Αυτός μουρμούριζε κάτι κατάρες για αυτούς τους blasphemous murderers από το Bergenworth που τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Οι Hunters είναι. Και γενικότερα δεν φταίνει οι Hunters για τα αφεντικά τους. Οπότε εμείς δεν είμαστε τόσο, θα μας αποδεχτούν οι κάτοικοι πολύ καλά σε αυτήν την περιοχή. Θα είναι μια δύσκολη περιοχή, μεγάλη περιοχή,
Θα φάω και δύο part. Σε αυτό το part θα κάνω κάτι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσω να πάρω το όπλο της Lady Marias. Σε αυτό το μέρος είχε έρθει ο German και η Lady Maria. Κατέσφαξαν το χωριό η Lady Maria και από αυτό είχε τύψεις. Ήταν ένας από τους λόγους που την οδήγησε στην αυτοκτονία. Ψαράνθρωποι, ξεκάθαρη επιρροή από Lovecraft. Ξεκάθαρη όμως. Αν δεν πετύχει πρώτη φορά, να ξέρετε ότι θα φάμε πάρα πολύ ώρα. Το νιώθετε, βλέπετε αυτή την... Αυτή όμως έλεγε αυτός επίσης για μία mother cos. Mother cos. Μητέρα cos. Θυμάστε την Εμπριέτας που λεγόταν τότε ο κόσμος. Δεν ξέρω αυτό να είναι, έχει σχέση, αλλά... Δεν ξέρω αν έχει σχέση με το lore, αλλά είναι λίγο πολύ όμοια τα ονόματα. Κος, κόσμος. Μήπως επειδή το κος είναι Great One. Θα δούμε. Εδώ τρέχουμε, γιατί αυτός πρέπει να σκοτώσετε γρήγορα αυτόν. Δεν θα κατέβω ακόμη τώρα. Δηλαδή θα κατέβω. Και εδώ ξεκινάει το βάσανό μας. Αυτό είναι χειρότερο από boss. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί... Καλά πήγε. Πρέπει να κάνει αυτό που θέλουμε. Το έκανε. Ωραία, γιατί σπονάρεται αυτό. Ξέρετε, είμαι αγχωμένος αυτή τη στιγμή. Γιατί πάντα με δυσκόλευε αυτό. Έτσι τελειώνει. Δεν πιστεύω ότι το βγάλαμε τη μία. Και κερδίζουμε αυτό το όπλο που πάρα πολύ καλά πήγε. Αυτό, παιδιά, με δυσκόλευε πάντα. Πιο δύσκολο και από boss. Αυτό το σημείο. Και εδώ έχει δύο items, θα έρθουμε σε λίγο. Γιατί σε σπονάρει αυτό, αλλά κάνεις αυτή τη στρατηγική με αυτά τα μαχαιράκια. Που αυτά αρχικά τα χρησιμεύεις και στα Shadows of Yharnam, αλλά δεν χρειάζεται, εγώ πιστεύω. Και αυτά εδώ, αν χτυπήσεις ένα, με ένα μαχαιράκι τον άλλο, αλληλοσκοτώνονται μεταξύ τους. Οπότε τη στιγμή που περάσει λίγο τη μέση ζωή του, την βαράς γρήγορα για να αλληλοσκοτωθεί με την άλλη και για να πολεμήσεις, να την πολεμήσεις την άλλη και σαν μία.
Είτε αλλιώς δύο μαζί δεν γίνεται, είναι ακατόρθωτο και όλο αυτό για να κερδίσεις το όπλο που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στο υπόλοιπο παιχνίδι. Το όπλο της Lady Marias, που εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο damage θα κάνει, αλλά και σαν lore αλλά και σαν στρατηγική θα χρησιμεύσει στο boss. Συνεχίζουμε λοιπόν. Ναι. Έχει και εδώ άλλη. Αλλά εντάξει, εδώ και να πεθάνεις δεν σε νοιάζει. Πρέπει. Ωραία, boost. Πάντα τρέχει στην αρχή. Γιατί τώρα δεν με δυσκολεύουν τόσο αυτοί οι εχθροί. Αν είναι η πρώτη σας φορά, θα σας βιάσουν, η αλήθεια. Έχουν μείνει αυτοί, εντάξει, δεν είναι δύσκολο. Βλέπουμε ότι πετάνε κάτι πραγματίδια εκεί. Τρώτε. Μπαμ μπαμ. Τρώτε και αυτόν. Και πάμε στον ηλίθιο. Που δεν είναι αυτός βασικά, είναι αυτός εδώ. Τι έχει για να δούμε. Α, ωραία, βγαίνουμε από εδώ. Και εδώ έχει ένα δρομάκι που ανοίγουμε το shortcut από τη λάμπα. Και εδώ παίρνεις και ένα σημαντικό item. Αρχικά πηγαίνουμε εδώ. Ρίχνουμε την σκάλα. Που δεν θα μας χρειαστεί, αλλά είμαστε walkthrough, οπότε πρέπει να το κάνουμε. Ναι, περιμένετε λίγο. Κάπου μπαίνεις τώρα, Άννα. Ωραία. Μπαίνουμε από εδώ λοιπόν. Εδώ μας πουνάρει εδώ πισόπλατα. Έκανε πάρα πολύ damage, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι. Εντάξει, πάτα το χαπόρι. Γιατί δεν βάζαν, δεν έχει ας πούμε να κλωτσά στο πλάδο.
παίρνουμε αυτό chunk. Έχουμε ήδη πάρα πολλά chunk για το ρακούγιο που θα έχουμε. Και δέστε εδώ. Και ξαναβγαίνουμε εδώ λοιπόν. Και αυτό εδώ ήταν το ένα δεύτερο του πρώτου μέρους αυτής της περιοχής. Πάμε σε αυτό εδώ, που και εδώ έχει μία φάλμα. Αυτό του σκοτώνεται γιατί καλεί και άλλα σκυλιά νομίζω. Τα fire pepper τα ξοδεύω γιατί δεν μας πολύ χρειάζονται, να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα αυτοί εδώ σπάν λίγο κουτσούς με τα κόντια και εμείς πρέπει να το φάμε γρήγορα, γιατί θα γίνει το εξής. Όπως βασικά πρώτα τρώμε αυτόν γιατί έχει αυτή την αφάλνα, όχι ότι είναι κάτι δύσκολο, αλλά εντάξει. Έχει πάρα πολύ ζωή, αλλά εμείς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Τι είμαστε αλάνια. Δεν τέμιασε. Λοιπόν, δεν ξέρω που πάω εδώ μεταξύ. Να τη φέρω για να κάνει αυτό που θέλω. Γκουπάνιστα. Βλέπετε, χωρίς fire paper δεν σκάγει πολύ. Δεν πέτυχε το πάρει. Φαίνεται ότι βιάστηκε. AI είναι ο στίχη. Δεν ξέρω τώρα κι αν ο ήχος είναι καλός. Πάει κι αυτός άνετα. Πάρα πολύ άνετα. Από εδώ νομίζω έχει κάτι, ναι. Τα τσάνκ. Ένα... Ακούτε ένα καμπανάκι. Θα δείτε. Έχουμε πάρει πάρα πολλά insight. Θα μας χρειαστούν, η αλήθεια είναι. Και εκεί θα πάμε σε λίγο. Τι ακούγεται? Κάποιος είναι εδώ μαζί μας. I'm afraid I've made a bunch of things. Oh, I can hear the bell now. The beast hide assassin. He's after me. Again. And again. It never ends. Please, I need you to do something. This village is the true secret, testament to the old sins. It feeds this hunter's nightmare. Please, bring to an end the horror.
so our forefathers sin. We hunters cannot bear their weight forever. It isn't fair. It just isn't fair. Και εδώ καταλαβαίνουμε ουσιαστικά, εδώ ο Σίμων πεθαίνει. Μας δίνει και το σπαθί του, αλλά και ένα κλειδί. Θα δείτε, θα το πάρουμε, θα πάμε να κάνουμε και εκείνο το quest. Αρχικά, τι παίχτηκε τώρα. Ο Σίμων λέει για την κατάρα των πατεράδων. Προφανώς, γιατί οι πατεράδες είναι οι Hunters, οι παππούδες του, που ήταν επί του Γκέρμαν, που ξεκίνησαν τα πειράματα και τους έβαζαν να σκοτώνουν τέρατα. Έσφαζαν κόσμο, έκαναν γενοκτονίες χιλιάδων χωριών για τα πειράματα και μόνο. Σε αυτό το χωριό, όταν ήρθε ο Γκέρμαν, έσφαξαν όλους τους κάτοικους. Και σε αυτό το χωριό, αυτό το χωριό δεν είναι απλό χωριό, έτσι, είναι ένα χωριό που είχαν ως, υπήρχε όντως ένας actual great one, μια θεότητα. Αυτή η θεότητα είναι αυτή, η Mother of Kos. Είναι νεκρή πλέον. Όμως μάθαμε ότι αυτή η Mother of Kos έφερε αυτή την κατάρα στους Hunters. Γιατί όταν μπλέκεσαι με τα πιτούρα σε τρώνε και κότες. Έφερε αυτή την κατάρα και ποιος τα ξεκίνησε, ο Lawrence. Όλα αυτά πειράματα και όλο αυτό κακό, ο Lawrence το ξεκίνησε. Η περιέργεια σκότωσε τη γάτα, όταν μπλέκεσαι με τα πιτούρα σε τρώνε και κότες. Ή όταν είσαι υπερβολικά άνθρωπος. Με ανθρώπινο εγωισμό φτάνει σε αυτό το σημείο να κάνεις γενοκτονίες για το δικό σου θέλω, για τη δικιά σου περιέργεια. Έφερε όλο αυτό το κακό στο Bloodborne ο Lawrence και τα πειράματα μαζί με τον German και τον Master William. Όλα αυτά τα πειράματα, όλο αυτό το κακό, οι θεότητες τους καταράσονται. Η Mother of Kos καταράστηκε όλους τους Hunters γι' αυτό. Όλοι οι Hunters ζουν αυτή την αμαρτία που δεν ήθελαν να ζήσουν, αλλά μόνο και μόνο επειδή είναι συγγενείς με αυτούς την ζούνε. Ο Σίμων δεν φταίει σε τίποτα. Και μας λέει να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη. Γιατί, δηλαδή, να πάμε κάτω στη Mother of Kos, να βάλουμε ένα τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη που ονομάζεται Old Hunters DLC. Γιατί αυτό είναι ένας εφιάλτης που έφτιαξε, που έκανε ένας Great One προς όλες τις γενιές όλων των Hunters. Που όλα αυτά τα ξεκίνησε ο Lawrence, ξαναλέω. Πρέπει να πάμε εκεί λοιπόν. Προκειμένου όλο αυτό το κακό που έγινε, ο σκοπός μας στο Bloodborne, θα το ξαναπώ, είναι να πάμε, επειδή έχει γίνει όλο αυτό με τα τέρατα, και να βρούμε μια θεραπεία γιατί είμαστε άρρωστοι. Αλλά για να βρεις αυτή τη θεραπεία έρχεσαι ως, ας πούμε, στρατιώτης Hunter, ας πούμε, γιατί μόνο έτσι θέλουν να κάνεις αυτό που θέλουν αυτοί, αλλά για να εκπροσωπήσεις τα δικά σου συμφέροντα, αλλά και τα δικά τους, χωρίς να σε νοιάζει εσένα τι θα κάνεις τελικά, όσα τέρατα και να σκοτώσεις. Έχεις ως σκοπό τη θεραπεία σου. Και αυτός είναι ο σκοπός μας, να φτάσουμε μέχρι το σημείο που θα νικήσουμε τον εφιάλτη, όχι τον εφιάλτη του DLC, όχι τον DLC, στο main game ας πούμε. Ο σκοπός μας είναι να φτάσουμε μέχρι εκεί που γεννιέται ο εφιάλτης και να βάλουμε ένα τέλος. Και εκεί, ας πούμε, στο ξημέρωμα, να γίνουμε ξανά, να πάρουμε το αντίθετο και να
γίνουμε καλά, ας πούμε. Έχουμε καιρό μέχρι εκείνα, σε κάνα 4 parts θα δείξω το ending. Θα δείτε τι θα γίνει. Αυτό είναι το Bloodborne. Δεν είναι κανένα ψαγμένο story. Είναι πάρα πολύ καλό. Δηλαδή αν ψάχνετε τι λένε οι διάλογοι από τα NPCs, τα items, μαθαίνεις και τις λεπτομέρειες ακόμη. Θέλει απλά να ξέρεις αγγλικά. Spoil δεν έκανα για κανένα τέλος. Σας είπα ποιος είναι ο σκοπός μας. Και στο DLC σας είπα ποιος είναι ο σκοπός μας. Να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη που έφτιαξε η Mother of Kos για όλους τους Hunters. Και πρέπει να πάμε εκεί κάτω που βλέπετε τη Σωρό. Εδώ πέθανε ο Σίμων. Πάμε λίγο Hunter Stream. Και θα βάλουμε τέλος αυτό το part. Να μην βγει μεγάλο, γιατί το επόμενο θα είναι πιο μεγάλο. Αρχικά πάω να κάνω το ρακούγιο. Επίσης έχουμε πάρα πολλά Madman Knowledge. Θα σπάσω όλα τα insight. Για να δεν έχουμε το Blood Rock, δεν μας εμφανίζει να το πάρουμε. Δεν πειράζει, θα το πάρουμε από το Physic Hamlet. Έχει ένα μυστικό μέρος που παίρνει στο τέτοιο. Εμείς αναβαθμίζουμε ρακούγιο. Όλα αυτά που παίρναμε έχουν σκοπό. Και τα πολλά, ας πούμε, στο... Και μας μείνει το Blood Rock τώρα που δεν το έχουμε. Βάζουμε λοιπόν το καλύτερο. Διαμάντι. Ακόμη δεν κάνει όσο damage κάνει τόσο cleaver, αλλά όταν θα πάμε εκεί που θα πάμε για να το πάρουμε το Blood Rock θα κάνει. Να δούμε αν μπορούμε να είναι. Δεν μπορούμε, δεν πειράζει. Αυτό να μην το φάμε τώρα. Ευχαριστώ ξανά, λέω, που παρακολουθήσατε αυτό το υπέροχο part. Να είστε όλοι καλά.